Φίλοι μου, καλώς ορίσατε και αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Εμείς είμαστε εδώ. Ναι, είμαστε εδώ. Κάτι έχεις σήμερα? Δεν ξέρω τι έχω. Νιώθω έτσι ένα περίεργο άγχος, ένα στρες, κάτι. Νομίζω δεν είναι της ιδέας σου είναι. Δεν είναι καθόλου της ιδέας μου. Νομίζω είναι αυτό που λένε κάτι ανάδρομος Ερμής, πανσέλινος. Κάθε Σάββατο από σένα ακούω ότι δεν είχα ποτέ φανταστεί. Φτάνει ως εδώ. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Θα με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα, αφού σου λέω δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Η μουσική. Η μουσική θα σε κάνει καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Σε συναυλία θα με πας. Ακριβώς σε συναυλία που οργάνωσε η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών. Μαγκιά τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μαγκιά μεγάλη. Ακριβώς αυτό ήταν και το σύνθημά τους. Μαγκιά τους η άποψη, όχι η βία. Ο ρόλος της μουσικής είναι πολλαπλός. Καταρχήν, να ψυχαγωγήσει και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιήσει και να στείλει τα σωστά μηνύματα. Η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών πραγματοποίησε συναυλίες κάτω από το σύνθημα «Μαγκιά είναι η άποψη και όχι η βία». Μέσα από αυτό το σύνθημα, ο μαθητόκοσμος θέλει να στείλει το μήνυμα ότι οι μαθητές έχουν και κρίση και άποψη. Πεόμενη Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών. Σκοπό δράσης της είναι μέσα στους χώρους των σχολείων για διεκδίκηση των προβλημάτων που αφορούν τους μαθητές στο συνδικαλιστικό τομέα και οτιδήποτε έχει σχέση με τους μαθητές. Μέσω αυτής της συναυλίας θέλουμε να δείξουμε την δική μας πρόταση, την εναλλακτική πρόταση για τον πολιτισμό. Σε αυτής της συναυλίας θέλουμε να περάσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα είναι ότι οι νέοι πρέπει να ασχολούνται με κάτι πιο δημιουργικό που αποφέρει τροφή στο πνεύμα και όχι στο σώμα. Και μέσα από την συναυλία να περάσουμε το μήνυμα ότι η βία είναι κάτι κακό που δεν πρέπει να γίνεται. Και το μόνο που να πετύχουμε είναι τραυματισμοί και οτιδήποτε παραπάνω. Και προτείνω κάτι πιο δημιουργικό εκτός από τη βία. Επιλέξαμε το σύστημα αυτό επειδή όντως μαγκιά είναι η άποψη. Μέσα από τη βία δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτε. Ενώ μέσα από την άποψη μπορείς να εκφράσεις ό,τι θέλεις, να πεις ό,τι θέλεις στον κόσμο και να του μεταδώσεις τα μηνύματα σου. Η μουσική μπορεί να περάσει όλα αυτά τα μηνύματα που θέλετε εσείς να στείλετε. Βεβαίως. Μέσα από τους στίχους που πάζει μια μουσική, σίγουρα μπορεί να βάλει οποιοδήποτε μήνυμα. Λιώνω στο πόνο, γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατο. Δεν μπορούν να δώσουν τα σωστά μηνύματα, γιατί ο κόσμος που είναι αυτή να τις δει, να δει και τις αφίσες, να δει και το πάθος μας, το πάθος μας για το ότι θέλουμε όντως να υπάρχει βία. Εισακούγεται η άποψη των μαθητών ή όχι? Εισακούγεται, αλλά όχι πάντα, γιατί οι μαθητές συνήθως πρέπει να ρωτούν κάποιους, να πιάνουν την άδεια και μετά να κάνουν τίνα που θέλουν, ενώ αν μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν φυσικά μέσα σε κάποια πλαίσια για να μην υπάρξει αναρχία, πιστεύω να ήταν καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι ένας μαθητής μπορεί να εκφράσει την άποψή του σε ένα μικρό βαθμό. Οι μαθητές μέσα στο κύριο οργάνο που μπορούν να εκφράσουν άποψη που είναι το σχολείο, πιστεύω ότι δεν έχουν τόσο λόγο όσο θα έπρεπε. Ναι, πιστεύεις ότι έχουν δύναμη και άποψη μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της εποχής? Πιστεύω πως ναι, όπως είπα, μόνο να δουλέψουν ομαδικά. Ο καθένας μόνος του ξεχωριστά δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτε. Όμως, όταν όλοι είμαστε μια γροθιά ενωμένοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε έχουμε απέναντί μας, οποιαδήποτε κατάσταση, είτε στα δύσκολα είτε στα εύκολα. Το μόνο είναι να μείνουμε ενωμένοι, το πιο σημαντικό. Που σας προσφέρει η μουσική? Τα πάντα. Αγαπάμε τη μουσική, το όνειρό μας είναι να γίνουμε μεγάλη μουσική. Νομίζω ότι η μουσική είναι ζωή. Μέσα από τη μουσική μπορούμε να εκφραστούμε, να δείξουμε
να δείξουμε το ποιοι είμαστε πρώην και κύριο, να δείξουμε το ότι αντιπροσωπεύουμε, να πούμε τις απόψεις μας και πάνω απ' όλα να κάνουμε τον που αγαπούμε. Πολύ εκτονωτική μουσική, τη νιώθω έτσι λίγο καλύτερα. Πραγματικά και να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά που διοργανώνουν τέτοιου είδους συναυλίες και μου αρέσουν πολύ τέτοιου είδους συνθήματα. Μαγκιά είναι η άποψη, όχι η βία. Και είναι ωραίο να αφήνουν μηνύματα πίσω από έτσι μια μουσική. Μου αρέσουν. Γενικά μου αρέσουν που στέλνουν μηνύματα. Μπράβο. Και θέλω να προχωρήσουμε στο δεύτερο μας θέμα. Ναι, τι θα μου κάνεις μετά τη μουσική έτσι για να με ανεβάσεις ακόμα λίγο. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Ναι, έχω βάλει μια σωστή πορεία τώρα και ανεβαίνω. Θα για σε πες. Πάω σε αίθουσα αναψυχής. Σε σπα. Εγώ είπα αίθουσα. Εγώ είπα αίθουσα αναψυχής, δεν είπα σπα. Και συγκεκριμένα θα σε πάω το ήξερα, στο αλλά... Λύκειο ναι. Ακροπόλεως. Μάλιστα. Λευκοσίας. Το ήξερα ότι δεν θα είπα σε σπα, απλά ήλπιζα να αλλάξεις γνώμη. Εντάξει, στο Λύκειο θα σε πάω, όπου έχει φτιάξει μια πολύ ωραία αίθουσα, όπου τα παιδιά περνάνε αρκετό χρόνο εκεί. Είδες, ακόμα στεναχωριέμαι. Τώρα μου πρόσθεσε άλλο ένα πράγμα. Πάμε δεν είμαι να μαθήτρια να τα απολαμβάνω αυτά τα πράγματα. Θα χαρούμε με την απόλαυση των παιδιών. Ανάσα ξεκούρασης προσφέρει η αίθουσα αναψυχής του Λυκείου Ακροπόλεως Λευκωσίας στους μαθητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν συζητώντας ή διασκεδάζοντας παίζοντας με τους φίλους τους. Κορίτσια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα ήθελα να πείτε τα κορίτσια σε αυτόν τον χώρο συνήθως τι κάνουν. Συνήθως βλέπουμε τηλεόραση, μιλάμε για διάφορα θέματα. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, πόσο εύκολα επιστρέφετε στις τάξεις. Εντάξει, δυσκολευκόμαστε λίγο, αλλά σε κάποια φάση μπραβάμε, γιατί εντάξει. Ναι, θεωρώ ότι πιο ωραία θα με, γιατί διαβάζουμε, να εγκριώνουμε το χειμώνα, μπορούμε να έρθουμε γιατί είχαμε ησυχία. Εντάξει, ναι, μαζευκόμαστε όλοι θα με, σου παιχνίδια επί τραπέζια να παίξουμε, μπιλιάρδο, ακούμε μουσική. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te. Tá, quer dizer? Te viste? Malote. Já tem aí a próxima sua quinze. A volta pode durar até os fatos que saem. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? E você não é o calitero, você não? Tô bem. Você me pediu? É, né? Posso falar para você a lista de dois cores? Νομίζω να λυγίζουμε, έτσι σε φαίνεται. Λένε ότι είναι αίτητη. Εμείς δίνουμε απαντήσεις μόνο μέσα στο γήπεδο. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Με ποιους τρόπους άλλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η αίθουσα αναψυχή. Χρησιμοποιείται πολύ για τα συμβούλια, ειδικά του κεντρικού μαθητικού, λόγω του ότι δεν έχουμε την αναστάτωση του να ψάχνουμε εντάξει για τα συμβούλια. Είναι απλά ένας τόπος συνάντησης που πάντα μπορούμε να έρθουμε, άρα γίνεται και καλύτερη συνεννόηση. Επίσης, είστε σκενές, ενώ ειδικά οι τελειοφοιτοί πρέπει να το προσέξαν τούτο, που τα άλλα δύο χρόνια δεν είχαμε το κλειστό. Τις σκενές ήμασταν έξω, χειμώναν καλοκαίρι. Τώρα απλά έχουμε κάτι να κάνουμε, ενώ είναι τηλεοράσεις, μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκια, σκάκι, τάβλι. Κάπου να καθόμαστε και το καλοκαίρι, επειδή είναι πιο δροσερά δαμε, και το χειμώνα που παλιά είχαμε κάπου να πάμε. Και οι καθηγητές, όποτε θέλουν να συνεννοηθούν κάτι με τους μαθητές εκτός της ώρας του μαθήματος, πάντα δαμε που έρχομαστε, ενώ άλλες φορές ήταν πολλά χαμένα. Ποια θεωρείς ότι είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του χώρου αναψυχή? Τα πλεονεκτήματα αυτού του χώρου αναψυχής είναι πάρα πολλά και γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σύνδεσμο Γονέων που έχει προσφέρει στους μαθητές αυτόν τον χώρο. Το χειμώνα, για παράδειγμα, δεν νιώσαμε καθόλου το κρύο, υπήρχαν οι θερμάνσεις, ήμασταν όλοι μαζί σε μια αίθουσα. Αυτό μας βοήθησε να έρθουμε και πιο κοντά, σαν τελειοφοιτοί που είμαστε.
Επίσης, τις σκηνές μας μπορούσαμε να καθόμαστε εδώ, να παίρνουμε σημειώσεις, αν λείπαμε σε κάποιο μάθημα, να μιλάμε με τους καθηγητές μας, να μοιραζόμαστε πράγματα. Το καλοκαίρι, τώρα που άρχισαν ήδη να αρχίσαν οι ζέστες, ο χώρος αυτός είναι πιο δροσερός και με αυτόν τον τρόπο δεθήκαμε μεταξύ μας και περνάμε πολύ ωραία. Γιατί θεωρείτε σημαντικά τα παιχνίδια που επιλέξατε να μπουν σε αυτόν τον χώρο? Πρώτα παιχνίδια τα οποία έχουμε διαλέξει είναι τα περισσότερα ποδοσφαιράκια, όπως και το πιλιάρδο, είναι ομαδικά, το οποίο δεν είναι μόνο το ατομικό. Έχουν και τα σκάκια και το τάμι. Αλλά όμως είναι με τον τρόπο τον οποίο παίζουν τα παιδιά, δεν παίζει μόνο ένας. Αυτό είναι το καλό. Είναι δύο-τρεις που συμμετέχουν, δημιουργούν και ομάδες. Αυτό είναι καλό. Είναι μια υγιεινή απασχόληση και ακονίζει και λίγο το μυαλό. Διότι και το ποδοσφαιράκι και το πιλιάρτο και το σκάκι έχουν μέσα και φυσική και μαθηματικά, έχουν και στρατηγική. Άρα τα παιδιά μαθαίνουν πολύ καλύτερα έτσι. Καλέα μου, είδες που στα έλεγα που ξάπλωσες εδώ μια χαρά? Ναι, χαλάρωσα τώρα. Ναι, μου τα έλεγες, αλλά δεν το πίστευα. Πραγματικά τώρα οι μαθητές είναι πάρα πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ τυχεροί με αυτά που κάνουν. Καλέα μου, είναι τυχεροί. Αλλά κάποτε είναι θέμα τύχης. Αλλά και κάποτε είναι θέμα δουλειάς και οργάνωσης. Τι είπες τώρα. Δηλαδή, έχει ξεφύγει το τελευταίο. Μπράβο, ρε Μαρία. Ευχαριστώ. Μπράβο, μου αρέσει. Ευχαριστώ, το ξέρω. Τι θα δούμε τώρα? Δεν θα δούμε τίποτα. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε... Έχουμε τους δύο αντιπροέδρους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Εσείς μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε από διαφημίσεις και μαζί μας έχουμε να μας γνωρίσει ο Μάριος, την παιδιά. Ναι, έχουμε από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου τους αντιπροέδρους. Είναι ο Λοΐζος Βασιλείου και ο Φίλιππος Ιουλιανού. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Είναι καλά να πούμε τι είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Σωστά. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ιδρύθηκε πριν 16 χρόνια, το 1996. Είναι ο μοναδικός μη κυβερνητική πλατφόρμα οργανώσεων στην Κύπρο που σκοπό έχει να προωθήσει τον διάλογο μέσα στην πολιτεία των νέων και παράλληλα να αντιπροσωπεύσει τους νέους της Κύπρου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εγώ, με όπως σας εκφώνησε ο Μάριος, κατάλαβα αντιπρόεδρος και αντιπρόεδρος, δηλαδή Α και Β. Ναι. Ναι. Ωραία. Γιατί είστε δύο, γιατί... Πρώτα απ' όλα, είναι ένας πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι. Ναι, έχουμε ένα πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη. Λοιπόν, πώς βγαίνει αυτό? Μέσα από τη Γενική Συνέλευση που έχουμε κάθε χρόνο, υπάρχουν όλες οι οργανώσεις. Έχουμε γύρω στα 59 μέλη οργανώσεις, μη κυβερνητικές, μη πολιτικές, πολιτικές παρατάξεις, φοιτητικές, από όλους. Από εκείνον ψηφίζουν δύο πυλώνες, τις μη πολιτικές και τις πολιτικές. Δηλαδή, πολιτικές παρατάξεις όπως είναι η NDC, ΕΔΟΝ κτλ. Μη πολιτικές παρατάξεις όπως είναι η ΑΞΕΠ, Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση και πολλές άλλες. Αυτοί τώρα ψηφίζουν τέσσερα μέλη σαν μη πολιτικά και τέσσερα μέλη σαν πολιτικά. Πίσω στους αντιπροέδρους έχουμε δύο. Ένας είναι από μη πολιτική παράταξη όπως είμαι εγώ, και ένας είναι ο Φίλιππος, είναι από πολιτική παράταξη. Και ένας πρόεδρος που είναι από οτιδήποτε. Όπως σας είπε και ο Λούις και εγώ στην αρχή, είμαστε μια πλατφόρμα οργανώσεων. Κάποιο από μόνο του να γίνει μέλος, πρέπει να, μέσα από κάποια προγράμματα μπορεί να συμμετάσχει. Αλλά μπορεί η οργάνωση, διάφορες οργανώσεις που έχουν βασικά παγκύπριο χαρακτήρα, παγκύπρια δράση, όχι μόνο σε μια πόλη. Από έναν οργανωμένο. Ναι, σύνομαι, ναι, δηλαδή. Παράλληλα εκπροσωπούν νέους. Οι νέοι τι εννοούμε, ναι, επειδή ακούμε πολλούς να νομίζουν τους νέους μόνο τους φοιτητές, μόνο τους κάτω των 25. Ναι, είσαι. Είμαι ναι. Σχεδόν 25, είμαι νέα. Όχι, είσαι. Είμαστε. Όλοι είμαστε εδώ, νομίζω. Είμαστε βασικά από 15, να το πούμε, μέχρι τα 39 και στο ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούνται ότι είμαστε νέοι. Mm-hmm. Είναι το πρώτο κριτήριο είναι να έχεις ένα μητρό μελών με περίπου 50% μέλη που αυτή είναι σε αυτήν την ηλικία και παράλληλα να μπορείς ως οργανισμό να έχεις κάποιον καταστατικό, γιατί εμείς θέλουμε να δούμε το καταστατικό ότι αυτή η οργάνωση υπάρχει, είναι εγκριμένη από τον εύφορο σωματείο και παράλληλα ότι έχει κάποια δράση όχι μόνο σε μια πόλη Λευκοσία ή Λεμεσό, αλλά σε παγκύπρια δράση. Ποιος είναι ο σκοπός του Συμβουλίου Νεολαίας? Και θέλω να μου πείτε κατά πόσο θεωρείτε ότι καταφέρνετε να κάνετε αυτό το σκοπό πραγματικότητα. Λοιπόν, ο σκοπός μας βασικά είναι να φέρουμε τις οργανώσεις κοντά μας και μέσα από ένα διάλογο ή
μέσα από δραστηριότητες που έχουμε, μπορώ να σας απαριθμίσω σιγά σιγά, να προάγουμε όχι μόνο τον διάλογο και να αναζητήσουμε το πρόβλημα των νέων, για να δώσουμε λύσεις και βασικά να μιλήσουμε και με τους εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή, είχαμε σαν Συμβούλιο Νεολαίας, είχαμε συναντήσεις με υπουργών παιδείας, είχαμε συναντήσεις με υπουργών γεωργίας, υπουργών άμυνας για τη φυγοστρατεία. Και τι συζητήσαμε με αυτούς ήταν το τι βγήκε από τις συναντήσεις μας με τα οργανώσεις που είχαμε. Κάθε χρόνο, όπως σας είχα πει, έχουμε μια γενική συνέλευση και από εκεί βγαίνουν έγγραφα πολιτικής. Δηλαδή, φέρνει μέσα, για παράδειγμα, είναι DC ή εδώ, φέρνουν μια άποψη για την οικονομική κρίση. Μάλιστα. Όλες οι οργανώσεις φέρνουν την δική τους άποψη, τη συζητούμε, βγάζουμε ένα έγγραφο πολιτικής, ψηφίζεται στη Γενική Συνέλευση και μετά, όταν θα συναντηθούμε κάποτε με τον Υπουργό Οικονομικών, συζητούμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για το πώς να λύσουν τα προβλήματα των νέων. Μέσα από προγράμματα που έχουμε, είτε ευρωπαϊκά είτε τοπικές δράσεις, προωθούμε την ευρωπαϊκή συνείδηση, την ευρωπαϊκή αλληλοκατανόηση, συνεργασία, δηλαδή μέσω του Youth in Action προγράμματος. Στέλνουμε και σαν Συμβούλιο Νεολαίας και οι οργανώσεις μας στέλνουν στο εξωτερικό άτομα για ανταλλαγή, για training courses κτλ. Άρα από εκεί, όποιοι νέοι πάνε, όσοι νέοι πάνε, τότε δημιουργούν κάποια ευρωπαϊκή ταυτότητα, κάποια. Εσείς, προσπαθούμε. Απλά με τις ανταλλαγές που κάνουμε, πώς είναι, γιατί η σκοπιά που βλέπει ο Κύπρος ο νέος, την ανεργία, για παράδειγμα, να πάρουμε ανοίξαμε το θέμα, διαφορετική από τη σκοπιά που βλέπει ο Σουηδός, ο Ευρωπαίος, ο Φιλανδός ή ο Ολλανδός. Και εμείς προσπαθούμε με αυτά που είπε ο Λουίς, τα προγράμματα να έρθουν κοντά. Επειδή έχουμε κάποια συνέδρια που κάνουμε, έχουν και θέματα για ανεργία στην οικονομική κρίση. Προσπαθούμε να δούμε μεθόδους και όργανα που χρησιμοποιούν κάποιες άλλες χώρες για να αντιμετωπίσουν την ανεργία και προσπαθούμε να δούμε πώς τα προγράμματα αυτά μπορούμε εμείς με τις επαφές μας, τα διάφορα παράδειγμα των Υπουργείων Εργασίας, να μπουν και να εφαρμοστούν στην τοπική μας κοινωνία. Γιατί πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος. Το Συμβούλιο Νεολαίας, φαντάζομαι, βάζει κάθε χρόνο κάποιους στόχους. Ναι. Για το 2012 έχει στόχοι. Το 2012 είναι έτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μας, Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αυτό το είπα, ναι. Ξεκινούμε σε 1-2 μήνες σχεδόν και βασικά, σαν τοπικές δράσεις που κάνουμε, θα κάνουμε το καλοκαιρινή σχολή μας στις 15 του Ιούνιου. Και αποπιάσετε φυσικά. Ναι, αν θέλετε. θα έχει ως στόχο το summer school μας να είναι βασικά το. Να απαντήσουμε τις ερωτήσεις του διαφθορμένου διάλογου. Πάνω σε αυτόν, εκτός από το summer school που θα κάνουμε, έχουμε και 5 διαβουλεύσεις με το διαφθορμένο διάλογο που θα προσπαθήσουμε να ρωτήσουμε τους νέους. Έχουμε το και μέσα στο ίντερνετ, μέσα στο site μας, ένα ερωτηματολόγιο με τις ερωτήσεις. Θα κάνουμε, όπως είπα, σε 5 πόλεις, Λευκοσία, Λάρνα, Καμπάφο, Λεμεσό. Θα πούμε και ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, αν τα καταφέρουμε. Να κάνουμε κάποια events, να έρθουν οι νέοι να μας πούν τις απόψεις τους για τις ερωτήσεις, να τις κάνουμε ένα report και θα το στείλουμε μετά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέσεις της Ευρωπαϊκής Νεολαίας από όλες τις χώρες γίνονται ένα report και τις προωθούμε στο European Council και στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και παράλληλα προσθέσω αυτά, είπε ο Λουίς, εκτός που την Προεδρία, εκτός που το διαρθρωμένο διάλογο με αυτό γίνεται και κάθε χρόνο, πάντα, κάθε χρόνο έχουμε μια χρονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρσι ήταν ο εθελοντισμός, φέτος είναι της ενεργούς γύρασης. Mm-hmm. Και εμείς προσπαθούμε πάντα να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις σε αυτούς τους πυλώνες που μας προωθεί βασικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και προσπαθούμε πάντα τα προβλήματα όπως η ανεργία και τα λοιπά, η οικονομική κρίση, να έχουμε κάποιες εκδηλώσεις σε αυτόν τον τομέα. Και παράλληλα το διαρθρωμένο διάλογο και κάποια άλλα θέματα που έρχονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο που θέλουν απόψεις από το εθνικό επίπεδο της Κύπρου. Μάλιστα. Απλά πριν κλείσουμε, κάτι που ξεχάσατε να μας ρωτήσετε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε και πραγματικά μια πάρα. Σας ευχαριστούμε που προωθήσουμε λίγο το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό ο νέος να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία και σε μικρές ομάδες και να ακούει τη φωνή τους, γιατί είναι πολύ καλό να έχουμε μια πιο δυνατή φωνή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και παράλληλα, τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε. Να τα περάσουμε συνολικά. Μάλιστα. Εντάξει. Και εμείς θα χαρούμε πολύ να έρθουν κι άλλοι νέοι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε έτσι ένα άλλο. Δηλαδή, ευχαριστούμε. Εγώ θα ήθελα να ήμουν εθελοντρία, μακάρι να είχα χρόνο, ρε Μάρια, και θα ήμουν εθελοντρία. Εγώ που έχω χρόνο θα έρθω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και το είμαστε εδώ, θα είναι εδώ για να προβάλλει ξανά κάποια καινούργια σας δραστηριότητα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλιά μου, μια χαρά σε βρίσκω τώρα, χαλαρή. Η αλήθεια είναι ότι
νιώθω καλύτερα και ελπίζω το τελευταίο θέμα να με κρατήσει σε αυτό το mood. Είμαι. Της χαλαρότητας. Είμαι λίγο πιο χαλαρή από την αρχή. Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο καλά τα πας με το θέμα της χημίας. Χημεία, εκρήξεις, καπνί, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Μπαμ, μπουμ, μόνο στον πόλεμο γίνεται. Στη χημεία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Όχι καθόλου. Εγώ θυμάμαι στο Λύκειο. Χημεία και τα πειράματα είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Τα πειράματα που θα παρακολουθήσουμε και οι συμβουλές που θα πάρουμε σήμερα δεν είναι από πτυχιούχους επιστήμονες, αλλά από μαθητές της Α' Λυκείου, λάτρης της χημείας που φοιτούν στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας. Αλέξανδρε, θέλουμε να μας περιγράψεις έτσι λίγο το πείραμα που έχουμε παρακολουθήσει. Στην αρχή πήραμε ένα ποτήρι ζεσαίος που περιείχε νερό. Και προσθέσαμε φελονοφθαλήνη, που είναι ένας δείχτης όπου ανοιχνεύει όταν είναι βασικό το περιβάλλον και παίρνει ένα ροζ χρώμα. Στη συνέχεια καλύψαμε το ποτήρι ζέσεως με αλουμινίο χαρτό και μετά πήραμε στερεόν υδροξίδιο του νατρίου και το τοποθετήσαμε πάνω στο αλουμινίο χαρτό. Στη συνέχεια προσθέσαμε νερό και το καλύψαμε με ένα χωνί γιατί ξέραμε ότι θα παραχθεί ένα αέριο και θέλαμε να το ανοιχνεύσω. Όταν έγινε η αντίδραση, το αλουμινό χαρτό διαβρώθηκε και το διάλειμμα, τα αντιδρώντα, έπεσαν στο νερό με το φελοφθαλήνη και έτσι άλλαξε χρώμα λόγω της φελοφθαλήνης και φάνηκε ότι ήταν βασικό το περιβάλλον. Το αέριο που παράξηγε ήταν το υδρογόνο και καταλάβαμε το από την έκρηξη που έγινε. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το πείραμα που έχετε πραγματοποιήσει σήμερα? Το αλουμίνιο βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται συνεχώς στη ζωή μας, στα παράθυρα, στο αυτοκίνητο. Αλλά αποτελεί ένα αδρανές μέταλλο όπως πιστεύουν οι παραπάνω, είναι ένα πάρα πολύ δραστικό μέταλλο. Έτσι, με το σημερινό πείραμα θέλουμε να δείξουμε ότι την δραστικότητα του πόσο μεγάλη είναι. Και να δείξουν ότι με λάθος συνδυασμό, ας πούμε όπως τα καθαριστικά που έχουμε στο σπίτι για τους πάγκους, για το φούρνο, περιέχουν βάσεις νατρίου μέσα. Έτσι, σε συνδυασμό με το αργύλιο, γίνεται η αντίδραση που είδαμε πριν λίγο. Αν το χρησιμοποιήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα για να καλύψεις το φαγητό σου ή αν το βάλεις στο φούρνο για να ζεσταθεί με το φαγητό, τούτο μπορεί να είναι κακό. Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι όταν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αλουμινίου στο σώμα μας, στον οργανισμό μας, προκαλείται Αλτσχάιμερ. Στέλλα, θα θέλαμε να μας περιγράψετε έτσι το πείραμα που μόλις πραγματοποιήσατε. Στην αρχή ήθελαμε να αποδείξουμε ότι η ζάχαρη έχει μέσα ανθράκες. Γι' αυτό προσθέσαμε το πυκνοθηκό οξύ για να την απανθρακώσουμε. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο κύριο πείραμα. Σμίξαμε την διαλυμένη σε ζάχαρη σκόνη μαζί με το χλωρικό γκάλιο. Και το αποθετήσαμε σε ένα αγκύλωμα που δημιουργήσαμε στο κερί. Όπου βάλαμε μέσα το μείγμα μας που έκαναμε. Προσθέσαμε το πυκνό θηκόν οξύ, έγινε μια μικρή ανάφλεξη και το κερί μας άναψε. Το πείραμα ήθελα να αποδείξουμε ότι η ζάχαρη αποτελεί καύσιμη ύλη και πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Τα σάκχαρα, βασικά, είναι η κύρια πηγή ενέργειας που χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορεί να ζήσει. Όμως, δεν χρειάζεται μόνο τα σάκχαρα, χρειάζεται και το οξυγόνο. Γιατί αν βάλουμε έναν άνθρωπο μόνο του, σε ένα δωμάτιο, και τροφοδοτήσουμε το με διάφορα σάκχαρα ή άλλες τροφές, χωρίς να του παρέχουμε οξυγόνο, να δούμε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει. Πόσο σημαντική είναι η χημεία στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας? Η χημεία γενικά στην καθημερινότητά μας αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι. Συναντάμε τη χημεία ακόμη και στις σχέσεις των ανθρώπων. Βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο έχουν χημεία μεταξύ τους. Επίσης, η χημεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου, γιατί μέσω της χημείας καταφέρουμε να φτιάξουμε φάρμακα. Πόσο σημαντική είναι η χημεία στα σχολεία?
Η χημεία στα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε καθημερινά. Καλιά μου! Ναι. Τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Τελείωσε. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω εσένα και τα ωραία μας θέματα που οι δημοσιογράφοι μας έτρεξαν να τα βρούνε, γιατί μου φτιάξαν τη διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου φτιάξαμε τη διάθεση και εγώ και τα θέματα. Mm-hmm. Αλλά μέχρι το επόμενο Σάββατο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο www.είμαστεεδώ ή στο Facebook, στο Είμαστε Εδώ με Ελληνικούς Χαρακτήρες ή στα τηλέφωνα που βλέπετε κάτω από τις οθόνες σας. Μέχρι το επόμενο Σάββατο σας επιφυλάσσουμε ακόμη περισσότερα και πιο ενδιαφέρον θέματα. Και να μην ξεχνάτε να περνάτε ωραία. Και χαλαρά.